Λοιπόν, παιδιά, έχω 25 player picks για να ανοίξουμε πριν βγει η Team 1 από τα packs. Θα ανοίξω ουσιαστικά 25 picks για την Team 1 και θα κραφτάρω και άλλα 25 για να ανοίξουμε για την Team 2 όταν βγει. Πάμε ξεκινήσουμε με τα πρώτα. Θα πάρω Ρωμανιόλη. Εδώ έχουμε Foot Fantasy, Fantasy FC, όλο μπερδεύομαι. Κάρλο 87, την έχουμε ήδη βέβαια. Θα παίρνω γενικά τους duplicate 84, μπορεί και 83 θα δείξει. Εδώ έχουμε Inform, τέλεια. Αν μπορεί να μας βγάλει και κανένα Van Dijk, θα είναι δανεικό. Εδώ θα πάρω Ginter. Εδώ δεν πειράζει, θα πάρω Diogo Costa. Εδώ Κόκκε. Σικ. Θέλω να βγάλω, ας ελπίσω, μπας και βγει κανένας Foot Fantasy, Foot Fantasy πάλι, Fantasy FC Hero, γιατί δεν έχω βγάλει κανέναν και έχει κάποιους πάρα πολύ καλούς από την Team 1. Γι' αυτό τα ανοίγω τώρα, ελπίζοντας να βγάλω κάτι. Αλλά χλωμό το βλέπω. Εδώ, αυτά θα είναι και τα τελευταία picks, είναι τα τελευταία 9, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βλέπω να μας δίνει κάτι. Κόκκι πάλι, δεν θα τον πάρω δεύτερη φορά, τον έχω ήδη. Βέρνερ. Θα πάρω Γκάβι. Το Μόρι. Θα πάρω Πακετά, δεν πειράζει. Και σε ελπίσουμε το τελευταίο έναν Hero Fantasy FC. Όχι. Παιδιά, αυτά ήταν τα picks, τα πολύ κακά picks. Ουσιαστικά έχουμε μόνο έναν Inform και την 87 Carl. Την Fantasy FC. Όλα τα άλλα είναι τουλάχιστον μέτρια. Κράφταρα και ένα 87 Plus Winter Wildcard versus και Honorable Mentions Pick. Ήταν αρκετά φθηνό. Έχω αρκετό φόντερ. Πάμε να δούμε. Καρμόνα, Ντεμπίνια και Ζακαρία. Έχω τους δύο. Θα πάω για την Ντεμπίνια. Δεν ξέρω αν πάει για τίποτα. Δεν πάει. Ξεκινήσουμε με τα picks. Berardi 85. Τρίπιε. Θέλω να δω αν θα μας δώσει Foot Fantasy. Όχι Foot Fantasy, Fantasy FC. Πάντως μέχρι τώρα τα picks, αυτά που βλέπω τώρα μαζί με τα προηγούμενα, είναι χάλια. Είναι χάλια.
Εδώ Πέδρο Πόρο. Από τις κακές κάρτες, νομίζω, του πρόμο. Ναι. Αν και τώρα κέρδισε το Tottenham. Εντάξει, δεν είναι τελείως φθηνός. Πάει για κάτι. Ακάντζι. Γιορέντε. Μπαστόνι. Walkout, αν εξαιρέσουμε τον Πόρο, δεν έχουμε δει ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα δούμε κιόλας. Εδώ είναι όλοι duplicate. Α, το πρώτο walkout, ο Modric. Τέλεια. Νούνιες που έδωσε και την νίκη στη Liverpool στο 98 με την Nottingham. Νομίζω πως δεν αξίζουν αυτά τα picks καθόλου. Αυτή την εντύπωση έχω. Δηλαδή απλά βάζω έναν rare που είναι discard μαζί με άλλους discard common για να πάρω μια discard κάρτα. Δηλαδή αν εξαιρέσουμε 3,85 άριδες, τον Modric και τον Poro, όλοι οι άλλοι είναι discard. Α, έχουμε και ένα Kimmich, τέλεια. Πάμε να ανάποδα. Bixby. Man. Τα Pixby δεν τα κραφτάρετε καθόλου εσείς. Τελευταίο. Α, έχουμε άλλο ένα walkout. Από 30 picks έχουμε 4 walkout, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Πάμε να ανοίξουμε 3,83 × 10. Κόλλησε. Κόλλησε. Με πέταξε. Δεν θα ανοίξουμε μάλλον 83 × 10. Πάμε να δούμε τι μας έβγαλε. Τριπλό walkout. Modric, Cristiano και Stanway. Βέβαια είναι πολύ φθηνή. Αλλά την κρατήσουμε για φόντερ. Για να πάρει τα upgrades. Πάμε στο δεύτερο. Γαλλία, center back. Ρενάρντ. Ρενάρντ, ναι. Σ' ανοίξουμε και το τελευταίο. Αργεντινή, goalkeeper. Είναι ο Ντίμπου ο Μαρτίνεζ. 85. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, ήρθε ο Βέρνερ στην ομάδα. Έβγαλα τον Μούσα, τον έβαλα στον πάγκο και ξανά έβαλα τον Ζιντάν για chemistry, για να πάρουν αυτοί εδώ πέρα οι δύο chemistry. Και έβαλα στον Βέρνερ finisher. Βλέπετε, γίνεται ακραία κάρτα και έχει και δύο playstyle plus. Και μετά τη σημερινή νίκη της Tottenham θα πάρει ένα upgrade σίγουρα, που έβαλε ένα goal, οπότε το έχει πάρει αυτό ήδη.
Άμα πάρει μια νίκη στα επόμενα τρία μάτια θα πάρει άλλο ένα, πιστεύω θα γίνει. Οπότε έχουμε δύο. Τρεις εμφανίσεις θα κάνει, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε ο Ριτσάρλισον. Οπότε τρία. Και υπάρχει περίπτωση να πάρει και τέταρτο. Οπότε θα, εγώ πιστεύω θα πάει σίγουρα 92. Έτσι πιστεύω. Και μπορεί να πάει και 93. Οπότε τον Crafter να το δοκιμάσουμε στη δεύτερη δεκάδα του Weekend League που θα παίξουμε. Και θα σας πω σύντομα πώς είναι.